λοιπόν είναι έτοιμος για να ακούσουμε τι θα πει. Περιμένει όλους τους δημοσιογράφους να πάρουν θέση. Εγώ. Συνοστισμός μεγάλος βλέπω εκεί. Και βεβαίως είναι το μεγάλο θέμα μετά από τον κόσμο. Τη συνέλευση θέλω να μάθω ότι εδώ δεν ήρθαμε να κάνουμε μνημόσυνο στις άδειές μας. Εδώ ήρθαμε για να πανηγυρίσουμε όπως οι συνάδελφοί μας, όπως οι προγόνοι μας όταν επήγαιναν σε μάχη όπως που τους είχαν επιτάξει, πανηγύριζαν, πανηγυρίσουμε και εμείς. Θέλω να πιστέψετε ότι όλος αυτός ο κόσμος που βλέπετε γύρω σας, ο κόσμος που αποτελείται από νοικοκυρέους, οικογενειάρχες, ανθρώπους, αυτή τη στιγμή δίνει ό,τι έχει και δεν έχει προκειμένου να μην χάσει αυτό που λέγεται περιουσιακό του στοιχείο. Ταυτόχρονα θέλω να πω ότι ευχαριστώ όλες τις κοινωνικές ομάδες που μας συμπαραστέκονται. Συνταξιούχοι, εργαζόμενοι, σωματεία, καθημερινών, επαγγελματίες, επιχειρηματίες που καθημερινώς παρόλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στέκονται στο πλευρό μας και λένε ότι αγωνίζονται μαζί με εμάς. Συνεχίζετε την απεργία. Συνεχίζετε. Συνεχίζουμε και προχωρούμε, είπε λοιπόν ο κύριος Ζωζάτος. Ήταν απολύτως σαφής. Αναφέρθηκε ότι έχει τον κόσμο μαζί του αυτό, που είναι νοικοκυρέοι και προσπαθούν να μην χάσουν, λέει, την ιδιοκτησία τους. Νοικοκυρέοι είναι αυτοί επίσης που πλήττονται, λένε χρονά, και είναι πάρα πολλοί κλάδοι αυτοί που πλήττονται από τη συνεχιζόμενη απεργία. Από όσο καταλαβαίνω, τα πράγματα θα γίνουν τις επόμενες ώρες πιο άσχημα. Γιατί φαντάζομαι ότι περίμεναν, καθώς η διαδικασία της επίταξης, λέγαμε και στην αρχή του δελτίου μας, είναι σε εξέλιξη. Από εδώ και πέρα, ενώ δεν πήγαιναν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έπαιρναν τα χαρτιά όπως όφυλαν λοιπόν στην εργασία τους, τώρα από εδώ και πέρα τα πράγματα βλέπω να γίνονται πιο δύσκολα. Και θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει ακριβώς τις επόμενες ώρες. Σταυρούλα, δεν ξέρω αν με ακούτε. Θα ακούμε μια χαρά. Λοιπόν, όπως βλέπετε, εδώ υπάρχουν έντονες επιδοκιμασίες, χειροκροτήματα. Χαρά. Το καταλάβαμε απολύτως. Ναι. Τώρα το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα. Τι θα κάνουν τώρα με τα χαρτιά που παίρνουν επίταξη, θα ήθελα να μάθω από κάποιον αυτό που είναι εκεί. Προσπαθήσαμε να ρωτήσουμε τι θα γίνει, γιατί μέσα στη Γενική Συνέλευση ρωτούσαν πολλοί συνάδελφοί τους τα προεδρία να τους πει τι θα γίνει με την επίταξη. Ναι. Τι να κάνουν, να συμμορφωθούν. Συγγνώμη, να συμμορφωθούν, να αρνηθούν την επίταξη, πώς να το χειριστούν. Ωστόσο δεν πήραν απάντηση, θα δούμε τι θα γίνει. Μέχρι στιγμής πάντως, ναι, όσα φύλλα επίταξης έχουν επιδοθεί, δεν έχουν εφαρμοστεί. Δεν έχει πάει κανένας ιδιοκτήτης φορτηγού και βιτιοφόρου δημόσιας χρήσης μάλιστα να πιάσει δουλειά.